αμέσως μετά την προσωπία του ΣΥΡΙΖΑ να συναντήσουμε και να μας υποδεχθεί ο νέος δήμαρχος, τον οποίο πρώτα απ' όλα καταθέσαμε τις ευχές μας για καλή επιτυχία, για υγεία και πρόοδο σε όλη την ομάδα και σε όλη την πόλη, σε όλο το Δήμο. Να πω ότι για μένα είναι μια αγαπημένη συνέχεια να επισκέφτομαι πάντα το Δήμο Ηρακλείου, γιατί πιστεύω ότι η αυτοδιοίκηση είναι ο σημαντικότερος πόλος, θα έλεγα εγώ, και δημοκρατίας και ανάπτυξης. Είναι το σημείο αναφοράς του κοινοτισμού και της συμμετοχής των ενεργών πολιτών στα του τόπου. Και γιατί και η καταγωγή μου σε έναν βαθμό είναι από την αυτοδιοίκηση. Εμπιστευόμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολύ τους θεσμούς αυτοδιοίκησης και πιστεύουμε ότι πρέπει να ενισχυθούν. Γι' αυτό και ένα βασικό θέμα που συζητήσαμε ήταν η οικονομική ενίσχυση και η ενίσχυση σε στελέχη των Δήμων. Γιατί είναι τα τοπικά κέντρα της δημοκρατίας και της ανάπτυξης. Και αυτό συνδέεται και με τη μεγάλη τομή που κάνει ο Δήμος Ηρακλείου για τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Γιατί από εκεί ξεκινάει η ανάπτυξη και πρέπει να έχει σχέδιο. Μια ισχυρή πολιτεία απαιτείται να έχει και σχέδιο. Είναι βασική, αν θέλετε, αρχή του ΣΥΡΙΖΑ. Συζητήσαμε βέβαια για τα οικονομικά, για το δυσβάστακτο φόρο ταφής που επιβάλλει η κυβέρνηση που θα επιβαρύνει τα δημοτικά τέλη και θα αναγκαστούν οι δημοτικές αρχές να μεταφέρουν στους δημότες κόστος, ενώ θα έπρεπε να ακολουθήσουν, αν θέλετε, τη λογική της εισφοράς κυκλικής οικονομίας που είχε νομοθετήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και επίσης συζητήσαμε και για το αρνητικότατο σχέδιο που έχει η κυβέρνηση για τη συνένωση και ιδιωτικοποίηση των ΔΕΙΑ. Φοβόμαστε ότι με βάση και τις εξαγγελίες του κ. Σκυλακάκη στον προϋπολογισμό, η ΔΕΙΑ και το νερό είναι ο επόμενος στόχος του κ. Μητσοτάκη. Πιστεύουμε ότι πρέπει η ΔΕΙΑ να μείνουν στους Δήμους, γιατί είναι πρώτα απ' όλα δημοτική περιουσία, αλλά και γιατί ο σχεδιασμός της διαχείρισης του νερού και εκ τούτου των αποβλήτων και της άρδευσης είναι θέμα τοπικό. Άρα πρέπει να μπορεί ο Δήμος να εξυπηρετεί το σχεδιασμό που έχει για την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Και προφανώς να μην επιβάλλει δημοτικά τέλη δια της ίδρυυσης, πάλι ένας εργολάβος. Είναι τα συμφέροντα που πάντα εξυπηρετούνται με αυτή την κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα τα οποία έχουμε ανοίξει και νομίζω, Δήμαρχε, κλείνοντας, ότι ο ΒΟΑΚ πρέπει να γίνει ένα εργαλείο ανάπτυξης και όχι ένα νέο φλαγιόδρομο όπως έγινε στη Θεσσαλονίκη, το απίστευτο κυκλοφοριακό έφραγμα. Γιατί από ό,τι μαθαίνουμε και με ενημέρωσε και η Νομαρχιακή και ο Χάρης Μαμουλάκης, εδώ έρχεται έναν δρόμο σημαντικό που τον περιμένει χρόνια η Κρήτη, που μάλλον κόβει στη μέση το Ηράκλειο και δεν υπάρχουν λύσεις. Ούτε κυκλοφοριακές, ούτε εξυπηρέτησης, αλλά νομίζω ο Δήμαρχος τα ξέρει καλύτερα αυτά και θα είμαστε δίπλα του πάντως στη Δημοτική Αρχή, όπως είμαστε σε όλες τις Δημοτικές Αρχές, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, χρησμάτων, φιλικών σχέσεων, γιατί εμείς θέλουμε να εξυπηρετούμε και να εκπροσωπούμε όλους τους πολίτες. Αυτή είναι η δική μας απόφαση. Ευχαριστώ πολύ. Με χαρά υποδέχθηκα σήμερα στον Δήμο Ηρακλείου τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σωκράτη τον Φάμελο, μαζί με τον βουλευτή μας, τον Χάρη Μαμπουλάκη και τον Δημήτρη Κλαράκη. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πολύ σημαντικά θέματα της αυτοδιοίκησης και θέματα τα οποία απασχολούν ειδικότερα τον Δήμο Ηρακλείου. Ανταλλάξαμε απόψεις και ανησυχίες για τα επόμενα βήματα. Πράγματι, το οικονομικό περιβάλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης και ειδικότερα του Δήμου Ηρακλείου δημιουργεί ανησυχίες. Είναι ζητήματα τα οποία γνωρίζετε ότι βρίσκονται σε πρώτη προτεραιότητα για να αντιμετωπιστούν από την δική μας την πλευρά. Από εκεί και πέρα θέσαμε ζητήματα τα οποία αφορούν σε ένα ζήτημα το οποίο επίσης αποτελούσε εξ αρχής πολύ μεγάλη προτεραιότητα, θα έλεγα πρώτη προτεραιότητα για μας, και αυτό είναι ο πολεοδομικός σχεδιασμός. Είναι ένα ζήτημα με το οποίο συναρθρώνονται όλα τα νευραλγικά ζητήματα της τοπικής πολιτικής. Και βεβαίως μιλήσαμε ακόμα για το νερό, για τους σχεδιασμούς οι οποίοι δεν μας είναι ακόμα στο σύνολό τους γνωστοί. Τους παρακολουθούμε στενά, έτσι ώστε έγκαιρα να εκφράσουμε όχι απλώς την γνώμη μας, αλλά την θέση μας με τον πιο δραστικό τρόπο για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των δημοτών του Ηρακλείου. Ένα ακόμα ζήτημα το οποίο τέθηκε στην συζήτηση, όπως ανέφερε ο κύριος Φάμπελος, είναι το ζήτημα του ΒΟΑΚ, για το οποίο γνωρίζετε ότι έχουμε τοποθετηθεί και πάρα πολύ πρόσφατα. Ένα επίσης ζήτημα στο οποίο εμπλεκόμαστε και το οποίο παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά και για το οποίο θα διεκδικήσουμε με τον πιο δυναμικό τρόπο λύσεις λειτουργικές για το Ηράκλειο. Οι λειτουργικές λύσεις είναι, έχουν κατά βάση δύο προϋποθέσεις. Η μία είναι ότι ο δρόμος αυτός
θα εξακολουθεί να λειτουργεί ως περιφερειακός δρόμος για το Ηράκλειο, όσο ο σχεδιασμός αυτός θα ακολουθείται πέρα από μακροπρόθεσμες λύσεις, τις οποίες επίσης επιδιώκουμε. Και το δεύτερο, που συνδέεται βεβαίως με το πρώτο, είναι ότι δεν θα προδεχθούμε διόδια στην ευρύτερη αυτή ζώνη εξυπηρέτησης, που τη θεωρούμε πάρα πολύ νευραλγική για την κυκλοφορία του Ηρακλείου.